Γιες που σχεδιάζει η κυβέρνηση με νομοσχέδιο, Γιάννη, για την κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων μετά και τη συνάντηση που είχαν ο κύριος Σαμαράς και Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως της Καθημερινής, μιλάμε για δραστικές περικοπές έως και 50%. Ναι, όχι έως και 50%. Θα φτάσουν στο 50%, Εύα, και αυτό είναι μια απόφαση την οποία έχει πάρει ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου, οι περισσότερες εξ αυτών, αποφασίστηκαν, συζητήθηκαν, αν θέλεις, στη συνάντηση που είχαν την προηγούμενη Τετάρτη. Άλλωστε, αποτελούσε και πάγια θέση του κυρίου Σαμαρά το να υπάρξει διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων. Και αυτό έγινε από τη στιγμή που ανέλαβε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, σύμφωνα με την Καθημερινή λοιπόν της Κυριακής, η ετήσια κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων έφτανε πρώτης κρίσης στα 55 εκατομμύρια ευρώ, το 2013 τα 20 και με την προωθούμενη ρύθμιση θα φτάσει στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μιλάμε για μείωση της τάξης των 45 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, και αυτό θα είναι μέσα στο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει, τα κόμματα θα υποχρεούνται να τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, ενώ οι οικονομικές ενισχύσεις, Εύα, των ιδιωτών θα πρέπει να είναι ονομαστικές και δεν θα επιτρέπεται να ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ. Και είχαμε ήδη, Γιάννη, την πρώτη αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη αντίδραση λοιπόν έρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποστηρίζει τη θέση ότι τα σχέδια για μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων στοχεύουν στο να πλήξουν εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που δεν έχουν σχέση με τη διαπλοκή και τα επιχειρηματικά συμφέροντα, με τα ρουσφέτια, τις μίζες και την διαφθορά, καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μέρα με τη μέρα τώρα η Ρωσία εδραιώνει την κυριαρχία της στην Κριμαία, καθώς οι στρατιωτικές της δυνάμεις θέτουν υπό τον έλεγχό τους τη μία μετά την άλλη όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ανησυχίες προκαλεί η ένταση στις ανατολικές.